Θα ξεκινήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο. Θα μιλήσουμε για θεατρική παράσταση, για παιδιά που έχουν δώσει τα δείγματά τους. Έχουμε λοιπόν εδώ καλεσμένο στο στούντιο τον κύριο Παντελή Κλιτσάρη, είναι ερεσιτέχνης ηθοποιός, και η κυρία Έφη Μαυρουδή, επίσης ερεσιτέχνης ηθοποιός. Ποια η παράσταση? Έχετε ακούσει σίγουρα τις προηγούμενες μέρες για αυτή. Ποιος σκότωσε το σκύλο τα μεσάνυχτα? Καλώς μεσημέρι, παιδιά, πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία Μωραΐτη, καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν. Παντελή μου, θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω από την κυρία. Εννοείται αυτό. Και να μας πει δύο λόγια για την παράσταση αυτή. Κυρία Μαυρουδή, λοιπόν, τι παράσταση είναι αυτή? Λοιπόν, είναι δραματική, έχει και μερικά στοιχεία κωμικά μέσα. Είναι ένα ζήτημα διαχρονικό, η αντιμετώπιση των παιδιών που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα, όπως είναι ο πρωταγωνιστής μας που έχει αυτισμό. Και το έργο δείχνει αυτό, δηλαδή πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος σε αυτά τα παιδιά, πώς ο ίδιος αντιλαμβάνεται τον κόσμο. Όλα διαφορετικά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Εκτός πραγματικότητας βρισκόμαστε εμείς. Δηλαδή εσείς τώρα όταν δουλέψατε σε αυτή την παράσταση, τώρα που δώσατε αυτή την παράσταση, διαπιστώσατε ότι όντως η κοινωνία είναι εκτός? Είμαστε, θέλω να πω, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα παιδιά με ειδικές ανάγκες? Να το διαχειριστούμε οι ίδιοι καταρχάς, γιατί μάλλον εμείς έχουμε το πρόβλημα. Ναι, οι περισσότεροι δεν αντιλαμβάνονται ακριβώς το πρόβλημα, οπότε δεν αντιμετωπίζουν με όμορφο τρόπο αυτά τα παιδιά. Mm-hmm. Κύριε Κλιντσάρη, εσείς? Σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν έχει φύγει από την κοινωνία. Δεν έχουμε πάει στο επόμενο στάδιο να καταλάβουμε ότι ο αυτισμός δεν είναι αρρώστια. Γιατί πολλοί αυτό νομίζουν ότι είναι αρρώστια, όμως δεν είναι. Είναι ένας διαφορετικός τρόπος ζωής απλά. Ναι, δεν πρόκειται να περάσει αυτό. Επομένως δεν έχουμε τη γιατριά που λέμε. Άρα είναι ένα άτομο που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι όπως είναι. Όπως μας αντιμετωπίζουν και εμάς. Και δεν είναι ότι είναι ένα άτομο που δεν μπορεί να κάνει, να πάει στη δουλειά, να μείνει μόνος του, να πάει διακοπές. Τα πάντα κάνει. Απλά με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό είναι ο αυτισμός. Τίποτα παραπάνω. Ναι. Πώς αποφασίσατε εσείς να ανεβάσετε αυτή την παράσταση? Αυτή την παράσταση την ανεβάσαμε για πρώτη φορά πέρσι. Είχαμε την Πανεπιστημιάδο πέρσι και έπρεπε να βρούμε ένα έργο γιατί θέλαμε να συμμετέχουμε. Mm-hmm. Διαβάσαμε κάποια έργα, διαβάσαμε και αυτό. Και άρεσε. Το φοβηθήκαμε βέβαια να πούμε λίγο την αλήθεια στην αρχή, γιατί είναι ένα πολύ δύσκολο έργο που είχε ανέβει και από το Εθνικό και από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Αλλά πήγε πολύ καλά από την πρώτη ανάγνωση. Και όταν κάναμε και τις δοκιμασίες πάνω στη σκηνή της οντισιών, πήγαμε καλά. Από ό,τι μας είπε και ο σκηνοθέτης, ο κύριος Κοσμόγλου. Mm-hmm. Και είπα, ας το κάνουμε, παιδιά, πάμε. Εσείς δηλαδή ουσιαστικά αυτό το κάνατε για την περσινή πανεπιστημιάδα. Ακριβώς. Για την τελευταία, ας πούμε, πανεπιστημιάδα, φέτος δεν τα έχουμε. Και από εκεί και πέρα, πώς αποφασίσατε να το συνεχίσετε? Θα σας πω. Πέρσι στην πανεπιστημιάδα είχε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία το έργο. Μας ζητούσε ο κόσμος να το ξανακάνουμε. Mm. Απλά δεν υπήρχε ο χρόνος, ή δεν ήταν όλα τα Σαββατοκύριακα ήδη κλεισμένα στον Ορφέα. Ήταν και οι εκλογές τότε που μας έφαγαν ένα-δύο Σαββατοκύριακα. Οπότε είπαμε, επειδή φέτος ήρθαν και καινούργια άτομα στην ομάδα, είπαμε, ας το κάνουμε. Αφού το ξαναδουλέψατε, μου λέτε. Ναι. Μάλιστα, εντάξει. Ναι, γιατί και αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι ότι είναι και διαφορετικό το αποτέλεσμα το φετινό με το περσινό, αφού είναι και άλλοι συντελεστές. Σίγουρα είναι λίγο διαφορετικό εννοείται, αλλά είναι το ίδιο καλό και πέρσι και φέτος. Με την ίδια ποιότητα δουλεύτηκε, με την ίδια αγάπη από όλα τα παιδιά της ομάδας, με την ίδια προσοχή, με την ίδια φροντίδα. Γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς, ένα έργο χρειάζεται χρόνο, χρόνο, χρόνο. Κυρία Μαυρουδή, εσείς πώς αποφασίσετε να ενταχθείτε σε μια θεατρική ομάδα? Εγώ ήθελα να μπω σε μια θεατρική ομάδα από το πρώτο έτος που ήμουν εδώ. Αλλά δεν ήξερα ότι υπάρχει. Είστε φοιτήτρια εδώ? Ναι, 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 είμαι φοιτήτρια εδώ. Σε ποιο τμήμα? Είμαι πολιτικών μηχανικών. Μάλιστα. Ναι. Ναι. Και? Δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτή η θεατρική. Μετά ήρθε και η καραντίνα, οπότε δεν το έψαξα. Και φέτος μπήκα κι εγώ στην ομάδα. Mm-hmm. Από πού είστε εσείς? Από Φλόρινα. Από Φλόρινα, μάλιστα. Το ίδρυμα εκεί, το ΔΠΑΕ, δεν έχει θεατρική ομάδα δική του? Το ΔΠΑΕ όχι, νομίζω. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη. Σωστά. Αν ήταν κάτι γνωστό και αν παρουσίαζε συνεχώς αποτελέσματα, πιθανότητα και να το ξέρατε. Ωραία, μπήκατε στον Ορφέα. Ναι. Εσείς, κύριε Κλιντσάρη, πώς? Εγώ πέρσι την πρώτη μέρα που πήγα στη σχολή μου, ήρθε μια καθηγήτρια στο μάθημα, το σκέφτομαι τώρα και γελάω, και μας ρωτάει, παιδιά, με τι ασχολείστε. Μας ρώτησε τον έναν, το κάθε παιδί ξεχωριστά. Mm. Και έτσι λέω, εγώ ασχολούμαι με το θέατρο, μου αρέσει. Μου λέει, θα πάω στον Ορφέα.
Την πρώτη μέρα έγινε αυτό. Ποια καθηγήτρια ήταν αυτή? Ήταν η κυρία Νάσια Δελιγιάννη. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Επομένως, ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Τώρα, πότε είναι οι παραστάσεις? Η πρεμιέρα ήταν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 30-31 Μαρτίου. Ωραία. Παίξαμε και εβδομαδιαία 2 και 3 Απριλίου για σχολεία. Mm. Αυτό το κάναμε, θα σας πω γιατί. Γιατί στις 2 Απριλίου ήταν η Παγκόσμια ημέρα αυτισμού. Ναι. Και είπαμε να το συνδυάσουμε ώστε να δουν και τα μικρά παιδιά τι είναι ο αυτισμός, να καταλάβουν 5 πράγματα. Σε ποια σχολεία δηλαδή πήγατε? Σε δημοτικό? Όχι, το παρουσιάσαμε σε γυμνάσια. Α, μπράβο, ωραία. Mm. Σας κάλεσαν ή τους πλησιάσατε εσείς? Το κανόνισε η σκηνοθέτης του έργου, η δεύτερη σκηνοθέτης του έργου, η κυρία Μαρία Γκόγκα, που δουλεύει σε σχολεία. Ωραία. Που είναι κοινωνική λειτουργός. Και τα παιδιά ήθελαν να δουν αυτό το έργο. Τα παιδιά θέλουν γενικώς. Το θέμα είναι πόσο εμείς τα πλησιάζουμε και παρουσιάζουμε κάτι. Επομένως, οι εντυπώσεις... Τρία σχολεία μου είπατε? Σχολεία. Ήταν αρκετά σχολεία. Ήρθανε τμήματα, δεν ήρθαν ολόκληρο τα σχολεία. Τι ακούγατε από τα παιδιά? Είναι το πιο δύσκολο κοινό, νομίζω, τα παιδιά. Φασαρίες, γέλια. Αλλά νομίζω ότι συμμετείχαν, δηλαδή τους άρεσε το έργο. Ξέραν από την αρχή μέχρι το τέλος που με τι γίνεται, συμμετείχαν και αυτά. Κάποια παιδιά φωνάζανε κιόλας ότι έχουν καταλάβει κάποια πράγματα μέσα στο έργο, την ώρα που παίζαμε. Ήταν δύσκολο, αλλά είναι μια εμπειρία κι αυτή που θα μας μείνει. Άρα τα παιδιά συμμετείχαν μέσα σε αυτό επειδή ακριβώς καταλάβαιναν κάποια μηνύματα που ίσως να έβγαιναν στην παράσταση στο τέλος. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και αυτό κάτι δείχνει που θα πρέπει να το δουν οι εκπαιδευτικοί. Και τώρα. Και για τις ημερομηνίες λίγο να πούμε ότι παίζουμε και αυτό ακόμα το Σαββατοκύριακο 6 και 7 Απριλίου στις 9 η ώρα στην Περιστέρη Κωστοπούλου 12 στο θέατρο του Ορφέ. Έχει εισιτήριο η παράσταση? Ναι. Έχει, ναι. Είναι 7 ευρώ το κανονικό και για τους φοιτητές και τα νέα παιδιά είναι στα 5 ευρώ. Για να ρωτήσουμε την κυρία Μαυρουδή, οι συνάδελφοί της από τη σχολή ή πιθανότητα και οι άλλοι φοιτητές ήρθαν? Ναι. Ήρθαν στην πρεμιέρα. Α. Οι φίλοι μου, ήρθε η οικογένειά μου από Φλόρινα να μας δούνε. Ναι. Ναι, ήρθανε και θα έρθουν και άλλοι τώρα το Σαββατοκύριακο. Αυτοί που δεν πρόλαβαν να έρθουν στην πρεμιέρα. Σκέφτεστε να δημιουργήσετε την ομάδα και εσείς, κύριε Κλιντζάρη, και η κυρία Μαυρουδή, αλλά και τα άλλα παιδιά στο ΔΠΑΕ. Να δημιουργήσετε και μια φοιτητική ομάδα. Δεν ξέρω πόσο είναι ο χρόνος σας, βέβαια. Εντάξει, μην υπερβάλλω. Αλλά θα ήταν ωραία να έχουμε κι εμείς το δικό μας. Σίγουρα. Θα ήταν ωραία, σίγουρα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ο χρόνος και ποιος θα το δημιουργήσει. Δεν ξέρω αν έχουμε τα κατάλληλα μέσα να το κάνουμε. Σίγουρα ο χρόνος είναι ένα πρόβλημα, γιατί και εγώ δεν είμαι και στο ΔΠΑ, είμαι στο ΣΑΕΚ. Αλλά με τον Ορφέ έχουμε και κάποια ακόμα σχέδια για το μέλλον που δεν μπορούμε να τα αφήσουμε. Όχι, εγώ λέω Ορφέας και ίσως κάτι συν στο Διεθνές Πανεπιστήμιο. Όχι με τους συχνούς ρυθμούς του δικού σας, του Ορφέα, αλλά ίσως με πιο αραιούς ρυθμούς. Αυτό θα ήταν πραγματικά πολύ ωραίο αν μπορούσε να συμβεί. Θα ήταν ωραίο. Γιατί είναι κρίμα ένα πανεπιστήμιο όπως είναι των Σερών με τόσο πολύ κόσμο να μην έχει φοιτητική θεατρική ομάδα. Και φέτος που δεν έχουμε πανεπιστημιάδα. Ναι, αυτό είναι ένα δυσάρεστο γεγονός όταν το μάθαμε κι εμείς. Τι περιμέναμε, γιατί και πέρσι περάσαμε καταπληκτικά εμείς που συμμετείχαμε. Μας φιλοξένησαν οι άνθρωποι, κάναν το καλύτερο δυνατό. Και είναι μια εμπειρία που όσο περισσότεροι τη ζήσουν, τόσο το καλύτερο. Ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα γίνει κανονικά. Εμπειρία γιατί ανεβάσατε θεατρική παράσταση, γιατί είχατε τη δυνατότητα να γνωριστείτε και με άλλους ερασιτέχνες από άλλες περιοχές ή ακόμα και το εξωτερικό. Τι ακριβώς είναι? Σίγουρα το ότι καταφέραμε και γνωρίσαμε και παιδιά από άλλες πόλεις. Είδαμε τα παιδιά από τη Γαλλία πέρσι να παίζουν Αντιγόνη στα γαλλικά και στα αρχαία ελληνικά τα τραγούδια. Mm-hmm. Που αυτό δεν μπορεί να το δει ο καθένας όποτε θέλει, δεν γίνεται, δεν συμβαίνει. Αλλά και ήταν και η εμπειρία το ότι παίξαμε σε ένα επαγγελματικό θέατρο, ωραίο. Είδαμε πώς γίνεται η δουλειά του ηθοποιού επαγγελματικά εκείνη τη στιγμή, ότι πρέπει να είμαστε εκεί, να κάνουμε τα φώτα. Όλα τα ζήσαμε επαγγελματικά, κυριολεκτικά. Ναι. Κυρία Μαυρουδή, τι ρόλο ενσαρκώνετε εσείς? Πέρα από τους βασικούς ρόλους που είναι οι τέσσερις, οι υπόλοιποι όλοι παίζουμε διάφορους, πολλούς ρόλους ανάμεσα στο έργο. Οι τέσσερις βασικοί λοιπόν. Είναι ο Κρίστοφερ, το παιδί που έχει αυτισμό, ο πατέρας του, η μητέρα του και η δασκάλα του, η οποία είναι και οι σκέψεις του. Παρουσιάζει και τις σκέψεις του Κρίστοφερ. Μάλιστα. Κύριε Κλιντζάρη, εσείς?
Και εγώ έχω αρκετούς ρόλους όπως περισσότεροι. Εγώ κάνω έναν αστυνομικό στην αρχή, μετά κάνω έναν άνθρωπο που με σταματάει ο Κρίστοφερ στον δρόμο να μου ζητήσει βοήθεια. Μετά στο δεύτερο μέρος πάλι τον Κρίστοφερ τον κυνηγάω λίγο, η αλήθεια είναι. Κάνω έναν μεθυσμένο, έχουμε και κάποιες φωνές όλοι ενδιάμεσα που σε κάποια στιγμή αποτυπώνουν τις σκέψεις του Κρίστοφερ, αυτά που θα φώναζε ο ίδιος αν μπορούσε. Mm-hmm. Γενικά είμαστε ένα πολύ πληθές cast. Έχουμε να πούμε συντελεστές, τους θυμάστε όλους? Φυσικά. Πάμε. Σκηνοθεσία είναι ο κύριος Παύλος Κοσμόγλου και η κυρία Μαρία Γκόγκα. Mm-hmm. Στο φωτισμό είναι ο Γιώργος ο Τριανταφύλου. Στον ήχο η Μαρία η Μανασή. Υποβολή ο Κώστας ο Αγοραστός. Ενώ αλφαβητικά πρωταγωνιστούν η Μαρία η Αναγνώστου, ο Άγγελος Καμπουράκης, η Εφροσύνη Καραγκιόζη, ο Κωνσταντίνος Καραχαλίδης, η Εκατερίνη Καρίδα, ο Παντελέιμον Κλιντσάρης, ο Κωνσταντίνος Λαζαρίδης, η Δήμητρα Μανδέλα, η Ελευθερία Μανιάτη, η Ευτυχία Μαυρουδή, η Αλεξάνδρα Μωραΐτη, η Γεωργία Ντόλια και ο Κωνσταντίνος Προδρομίδης. Μάλιστα. Νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Και αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο, λέτε, και τέλος? Ναι. Ή θα ίσως να παρουσιάσετε τη δουλειά σας αυτή και σε άλλα σχολεία? Όχι. Δυστυχώς δεν γίνεται αυτό, γιατί κάποια παιδιά δουλεύουν τα πρωινά, έχουν τις υποχρεώσεις τους, είναι λίγο δύσκολο να γίνει. Ναι, αυτό είναι. Είναι η διαφορά κυρίως με το επαγγελματικό, που ο επαγγελματίας είναι εκεί, ενώ ο ερασιτέχνης θα πρέπει να δει και τα υπόλοιπα. Δεν ζείτε από αυτό. Σας εύχομαι ότι το καλύτερο και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ. Φαντάζομαι ότι έχετε, μου είπατε, και άλλα σχέδια με τον Ορφέα, άρα μάλλον θα τα ξαναπούμε. Σίγουρα. Θα τα ξαναπούμε. Είναι κάτι που μπορούμε να ανακοινώσουμε τώρα, κάτι μεγάλο, κάτι περίεργο, κάτι ιδιαίτερο? Ακόμα δεν μπορούμε να τα πούμε. Όχι, ναι. Αλλά θα σου πω ότι θα τα πούμε στο προσεχές διάστημα. Εδώ θα είμαστε εμείς λοιπόν και θα τα ξαναπούμε. Πολιτικός μηχανικός η μία. Ο Παντελής είναι αλήθεια ότι είναι και μελλοντικός συνάδελφος. Τελειώνει δηλαδή, ολοκληρώνει τώρα. Επομένως, καταλαβαίνετε τι παρέα είμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μωραΐτη, για τη φιλοξενία.